Είναι ο πρόεδρος του ΚΟΑΚ και οικονομολόγος ο Μάριος ο Πελεκάνος. Αγαπητέ μου Μάριε, καλή σου μέρα. Καλή σας μέρα κύριε Δημητρόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ που στην παρέα μας και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Γιώργος ο Γεωργίου, ο εκλεμεσού ορμόμενος. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο. Πολύ καλημέρα σας. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Λοιπόν, να ξεκινήσω με τον Μάριο τον Πελεκάνο. Είναι μια δύσκολη περίοδος, όχι σήμερα, τα τελευταία χρόνια, για τα νεαρά ζευγάρια ειδικότερα που θέλουν να ξεκινήσουν το σπιτικό τους. Τα νίκια είναι πάρα πολύ ακριβά, το ξέρουμε όλοι. Η γη να αγοράσει δεν είναι και ότι πιο εύκολο. Με αποτέλεσμα να ζορίζονται και να πιέζονται οι νέοι άνθρωποι που δεν έχουν βρει κάτι από τους γονείς τους, που ξεκινάνε τώρα τη ζωή τους με δύο μεροκάματα, με δύο δουλειές. Έρχεται τώρα η κυβέρνηση, δημιουργεί, φέρνει στο προσκήνιο ένα νέο πλαίσιο της εργαστικής πολιτικής και με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινότητες. Ήθελα ένα πρώτο σχόλιο. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι αυτό το νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής είναι κάτι που ξεκίνησε να εφαρμόζεται από πέρσι, περίπου στα μέσα του έτους. Είχε ανακοινωθεί τότε από τον τότε Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Πετρίδη. Αυτό που παρουσιάστηκε προχθές στο Προεδρικό Μέγαρο από τον νέο Υπουργό, τον κύριο Νουρή, είναι κάποιες βελτιώσεις που έχουν γίνει σε αυτό το νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής, έτσι ώστε να ενταχθούν ακόμη περισσότερες κοινότητες στους δικαιούχους για επιδότηση. Επιπλέον 131 κοινότητες πιο συγκεκριμένα έχουν ενταχθεί στο σχέδιο. Έχουν καταγραφεί στο σχέδιο ως επιλέξιμες περιοχές και κάποιες περιοχές οι οποίες ονομάζονται μειονεκτικές περιοχές. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον μόνο τις ακριτικές και τις ορεινές περιοχές, αλλά έχουμε και τις μειονεκτικές περιοχές. Και η νέα πολιτική δίνει μεγάλη έμφαση στα νεαρά ζευγάρια, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις δίνονται μεγαλύτερα ποσά επιδότησης, αλλά και στις πολύτεκνες οικογένειες, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι που έπρεπε να δοθεί ιδιαίτερη σημασία, στην περίπτωση των οποίων επίσης δίνονται μεγαλύτερα ποσά επιδότησης. Ναι. Να πούμε ότι αυτός είναι ένας πυλώνας της πολιτικής. Ένας άλλος πολύ σημαντικός πυλώνας είναι και ο πυλώνας των κινήτρων που παρέχονται σε επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, σε παρόχους ανάπτυξης γης, για να μπορέσουν να επωφεληθούν με αυξημένους συντελεστές δόμησης, αλλά ταυτόχρονα να έχουν και την υποχρέωση να επιστρέψουν μέσω του ΚΟΑΚ στην κοινωνία προσιτή στέγη, η οποία θα διατεθεί στους δικαιούχους του προγράμματος που είχε ανακοινωθεί πέρσι. Μάλιστα. Τώρα να έρθω στον Γιώργο του Γεωργίου. Αυτοί οι βελτιώσεις που γίνανε, οι προσθήκες που γίνανε, οι προσθήκες των ορεινών περιοχών, των κοινοτήτων των περισσότερων, σας ικανοποιεί ή θεωρείτε ότι δεν μπορεί να λύσει και το πρόβλημα? Κοιτάτε κύριε Δημητρόπουλε, έχουμε αργήσει πολύ να δούμε τα θέματα της στέγης, της στεγαστικής πολιτικής στη χώρα μας και είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φτάσει στον πάτος ό,τι αφορά τα ζητήματα στέγης και κοινωνικών πολιτικών. Σήμερα το θέμα της στέγης δεν είναι δικαίωμα, είναι προνόμιο. Γι' αυτό βρισκόμαστε ίσως στη χειρότερη φάση της Κυπριακής Δημοκρατίας και θα σας εξηγήσω με αριθμούς. Πριν μια δεκαετία ο Κύπριος κατά 65% είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει ιδιόκτητη κατοικία και ένα 30% να συμμετέχει στα διάφορα σχέδια τα προσφυγικά. Κυβερνητικοί οικισμοί, αυτοστεγάσεις, οικονομικές βοήθειες και ούτε καθεξής. Και έναν 5% μόνο ενοικιάζε και είχε τη δυνατότητα να ενοικιάζει χωρίς προβλήματα και να βρίσκει προσιτό ενοίκιο. Σήμερα, ειδικά στη Λεμεσό, θα δείτε ότι έχουμε τιμές ενοικίων του ΠΑΗ Λονδίνου. Δεν βρίσκεις και φανταστείτε ένα παιδί που παίρνει περίπου 800 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι κακό το ενοίκιο. Μπορεί να ανταπεξέλθει. Σίγουρα. Το ενοίκιο δεν είναι κακό. Το να μπορείς να νοικιάσεις εύκολα και φτηνά δεν είναι κακό πράγμα. Να πας σε ενοίκιο κάποιος. Σαφώς. Ποιος είπε. Αλλά να είναι προσιτό. Να έχεις τη δυνατότητα να το αποπληρώσει. Και να έχει αντιστοιχεία του μισθού. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που γίνεται από την κυβέρνηση είναι μια βελτίωση του προηγούμενου σχεδίου. Εντάσσει περισσότερες κοινότητες. Δεν θέλω να μειώσω την προσπάθεια. Βεβαίως εδώ που σημειώνουμε ένας χαρακτηρισμός
Καταλαβαίνω, μειονεκτικές περιοχές δεν είναι καθόλου μειονεκτικές οι περιοχές και δεν στερούνται τίποτε από άλλους προορισμούς. Μιλάμε για ακριτικές περιοχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Αντίθετα, είναι σπουδαίοι προορισμοί. Τώρα, επί της ουσίας, πρέπει να πούμε ότι ζητήσαμε εμείς από τον Υπουργό Εσωτερικού, ως Επιτροπή Εσωτερικού, να έρθει να κουβεντιάσουμε αυτό το σχέδιο για να προσθέσουμε τις δικές μας παρατηρήσεις, να κάνουμε σχόλια, να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Δυστυχώς δεν το έπραξε ο Υπουργός, έχει κάνει αυτή την ανακοίνωση. Δεν απαντά επί της ουσίας το θέμα της στέγης, ούτε και απαντά επί της ουσίας σε ό,τι αφορά τα προβλήματα της Υπαίθρου. Κοιτάτε να δείτε. Ο στρατηγικός μας στόχος θα πρέπει να επιστρέψει κόσμος στην Υπαίθρου. Η Υπαίθρο σήμερα σφιχτιά, μαραίνει, εγκαταλείπεται. Πρέπει να σας πω ότι τα πλείστα χωριά έχουν κατοίκους περίπου 50 με 100. Κάποιοι εγκαταλείπονται εντελώς. Δίκλα, Τρόζενα, ορισμένα χωριά έχουν εγκαταλειφθεί εντελώς. Άρα οδεύουμε σε μια πορεία διέξοδη, σε μια πορεία η οποία φέρνει την Ύπαιθρο μας σε κράχ. Αυτό που χρειάζεται είναι συνολικές, ολιστικές πολιτικές. Ναι, ένα κομμάτι είναι αυτό το οποίο αφορά τα κίνητρα για την απόκτηση στέγης, για τα νέα ζευγάρια, για τους πολύτεκνους ακόμα καλύτερα στις ορεινές περιοχές. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνοδευτούν όλα αυτά από υποδομές. Έχω πει παλαιότερα, κύριε Δημητρόπουλο, ότι η Κύπρος, για να μπορέσει να ανταποξέρθει στο σημαντικό αυτό κομμάτι που αφορά και την Ύπαιθρο αλλά και την αγροτική οικονομία, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό, μιλάμε αυτή τη στιγμή για περίπου 1-1,5% στην αγροτική οικονομία. Είμαστε δηλαδή στον πάτο. Άρα πρέπει να ανατρέψουμε το μοντέλο ανάπτυξης μας και να επιστρέψουμε πίσω στην αγροτική οικονομία, πίσω στην Ύπαιθρο, το οποίο θα δώσει σημαντικά ωφέλη ευρύτερα για τη χώρα. Άρα, στην προκειμένη περίπτωση, όπως λέτε, οδικά δίκτυα, υποδομές, γεωργομεία, δημοτικά σχολεία, δουλειές, φορολογικές ελαφρύσεις, όλα αυτά για να έχουν νόημα. Διότι έκανες αυτές τις εξαγγελίες. Ποιο ζευγάρι μπορεί να πάει να χτίσει σήμερα σε ένα απομακρυσμένο χωριό χωρίς να έχει τη δυνατότητα να στείλει το παιδί του σε σχολείο? Χωρίς να έχει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης με την πόλη, χωρίς να έχει τη δυνατότητα κάποιων κοινωνικών υπηρεσιών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα κυρίως της απασχόλησης, της δουλειάς. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, όμως θα πρέπει να δεχτούμε ότι ο μαρασμός της Υπαίθρου δεν είναι τωρινός. Όχι, το ξέρω. Είναι δεκαετίες. Βεβαίως, γι' αυτό λέω για εθνική καραντίνα. Η Υπαίθρος χρειάζεται 15 χρόνια. Το κράτος, η πολιτεία, να εστιάσουμε σε αυτή, να επενδύσουμε σε αυτή δεν για να μπορέσουμε κανένας, να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Αυτό που λες. Δεν διαφωνεί κανένας. Τώρα να πάω να επιστρέψω στον Μάριο τον Μπελεκάνο. Εγώ κρατώ αυτό που είπε ο Γιώργος, ο Γιώργη, ότι είναι ένα θετικό βήμα αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι ξεκινάμε θετικά και σιγά σιγά μπορούμε να βελτιώσουμε και πράγματα. Αλλά να επανέλθω σε αυτό που είπε ο Γιώργος για τις υποδομές. Που δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Εδώ μιλάμε για δεκαετίες που η Ύπαιθρος βιώνει μαρασμό και δεν είναι κανένας άνθρωπος που ζει στην Ύπαιθρο δεν αφήνει το χωριό του να πάει στην πόλη έτσι γιατί γουστάρει. Η ανάγκη τον κάνει να πάει. Άρα θα πρέπει και με άλλους τρόπους υλικοτεχνικούς και στήριξη να τον ξαναστείλουμε πίσω τον κόσμο. Και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο και θα συμφωνήσω και με τον κύριο Γεωργίου ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα master plan, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε, ένας προγραμματισμός, μια στρατηγική, ένα πλάνο για να μπορέσουμε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε τις θέσεις απασχόλησης. Αυτό είναι το σημαντικό κατά την άποψή μου, κύριε Δημητρόπουλε. Κανένας δεν θα πάει να μείνει σε ένα χωριό επειδή υπάρχουν υποδομές, αν δεν μπορεί να εξεύρει εργασία στην περιοχή. Άρα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την απασχόληση και αν υπάρχει απασχόληση θα μπορούσε σιγά σιγά να γίνουν και όλα τα άλλα. Αλλά θέλω να εστιάσω λίγο στις δυνάμεις του κράτους και μιλάω αν θέλετε τώρα με το καπέλο του οικονομολόγου. Το κράτος έχει κάποιες δυνάμεις. Έτσι. Το κράτος θα πρέπει αυτές τις δυνάμεις να μεριμνήσει, αυτές τις δυνατότητες που έχει το κράτος, να μεριμνήσει, να τις αξιοποιήσει στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Θα πρέπει να αποφύγουμε, γιατί ακούστηκε και κάτι για τα ενοίκια, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το πώς καταλήξαμε στα αυξημένα ενοίκια. Αλλά θα πω ότι από το 2008 μέχρι και το 2013 περίπου, λίγο πριν, έχει τριπλασιαστεί, κύριε Δημητρόπουλε,
ο ιδιωτικός δανεισμός στη χώρα μας. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε πολύ εύκολος τρόπος να πάρει κάποιος ένα δάνειο και γι' αυτό πήγαινε και αγόραζε ένα σπίτι. Και γι' αυτό έχουμε σήμερα περίπου 50% μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δεν είναι τόσο απλό όσο να λέμε ότι 65% του κόσμου εξέβρισκε στέγη. Η ερώτηση είναι, την πληρώνει τη στέγη του? Έχουν δημιουργηθεί άλλα προβλήματα? Να σας δώσω το παράδειγμα του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης, όπου είχαν χτιστεί επί διακυβέρνησης Χριστόφια περίπου 500 μονάδες, οι οποίες δόθησαν στα χαμηλά αμοιβόμενα νοικοκυριά και το 80% αυτών των περιπτώσεων δεν πληρώνουν. Και έχουμε τα χρήματα του φορολογούμενου μπλοκαρισμένα κάτω από ένα σχέδιο, τα οποία δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα κεφάλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για να πάνε να δοθούν λύσεις για άλλες οικογένειες. Άρα, αυτό προσπαθεί να κάνει ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης τώρα, να αποφύγει τα λάθη του παρελθόντος και να φέρει σχέδια τα οποία να είναι βιώσιμα, να μην δημιουργούν προβλήματα ούτε στους ίδιους τους δικαιούχους, αλλά ούτε και στην οικονομία και στο κράτος. Και γι' αυτό φέρνουμε στο προσκήνιο το σχέδιο του προσιτού ενοικίου, ένα σχέδιο που έχει ήδη ξεκινήσει, ένα σχέδιο που είναι πάρα πολύ φιλόδοξο, ένα σχέδιο το οποίο θα τρέχει παράλληλα με το άλλο μας το σχέδιο για τις οικογένειες που μπορούν, εάν τους προσφέρουμε μία κατοικία σε προσιτή τιμή, να την αγοράσουν. Θα τρέχει λοιπόν παράλληλα και θα έρθει αυτό το σχέδιο να καλύψει αυτό το κενό για τα χαμηλά αμοιβόμενα νοικοκυριά με πάρα πολύ προσιτά ενοίκια, με κατοικίες οι οποίες θα κτιστούν στα αστικά κέντρα, με κατοικίες οι οποίες θα είναι ενεργειακής απόδοσης πάρα πολύ ψηλής και άρα θα έχουν πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης, με κατοικίες οι οποίες θα σχεδιάζονται από οίκους μετά από αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, και έχουμε ήδη ένα πρώτο παράδειγμα στη Λάρνακα που τελείωσε ένας διαγωνισμός, άρα θα είναι και σχεδιαστικά και ποιοτικά αναβαθμισμένες και κατοικίες οι οποίες θα επιλύσουν το πρόβλημα οικογενειών χωρίς να τους φορτώνουν βάρη τα οποία δεν μπορούν να σηκώσουν. Μάλιστα. Δεν ξέρω, συμφωνείτε? Κοιτάτε, στο γενικό συμφωνάμε στις πράξεις. Όχι, είπε ο κύριος Πελεκάνος, ο Χριστόφιας έδωσε πάρα πολλές, ότι αλλά δεν πληρώνεται. Σίγουρα κάθε σχέδιο πρέπει να αξιολογείται, πρέπει να επαναξιολογούμε όλη την πορεία μας και κυρίως στο μοντέλο το οποίο είναι εφικτό για τη χώρα μας. Αυτό δεν υπάρχει κανείς που αμφιβάλλει. Επί της ουσίας όμως κάθε κυβέρνηση κρίνεται στις δαπάνες που διαθέτει στην προκειμένη περίπτωση κοινωνική πολιτική και στέγη. Και είναι αλήθεια ότι επί διακυβέρνησης Χριστόφιας λειτουργούσαν 14 σχέδια στέγης για αυτόχθονες και εκτοπισμένου. Σήμερα έχουν απαξιωθεί οι πρόσφυγες, έχουν καταργηθεί όλα τα σχέδια βασικά, έμεινε μόνο η οικονομική βοήθεια. Και το αποτέλεσμα του μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθήσαμε ήταν αυτό το οποίο ζούμε και βιώνουμε σήμερα. Ούτε με κιάλια ένα νέο ζευγάρι δεν μπορεί να αποκτήσει στέγη. Και είναι εδώ ακριβώς που πρέπει, στη βάση είναι αυτά που ανέφερε και ο κύριος Πελεκάνος, να επεξεργαστούμε περισσότερα σχέδια, ούτως ώστε να γίνει πράξη το δικαίωμα, η πρόσβαση στη στέγη. Και στην προκειμένη περίπτωση, δυστυχώς υπάρχει μια απόσταση. Δεν μπορούν τα νέα παιδιά να αποκτήσουν δύο κάμαρες για να ζήσουν. Σωστό αυτό που λες. Και αυτό έχει, να ξέρετε, και επιπτώσεις, αρνητικές παρενέργειες, δημογραφικές. Δεν θα κάνει, δεν θα παντρευτεί, δεν θα κάνει παιδιά και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά φαντάζομαι θα συμφωνείς με τον Μάριο τον Πελεκάνο ότι πριν από κάποια χρόνια, αρκετά χρόνια και πολλά χρόνια, τα δάνεια σχεδόν χαριζόντουσαν. Σε παρακαλούσαν, έλα πάρεις δάνειο. Κοιτάτε, θα συμφωνήσω εν μέρη. Έτσι. Γιατί πριν 10 χρόνια, πριν 15, είχε τη δυνατότητα εύκολης δανειοδότησης. Ήταν ο συνεργατισμός. Ναι. Το συνεργατισμό το θάψαν οι κυβερνώντες. Δεύτερο, είχε δουλειά, κύριε Δημητρόπουλη. Όταν έχει δουλειά και με ένα αξιοπρεπή μισό, μπορεί να αποπληρώσεις τις δόσεις σου. Όταν σήμερα, με βάση τις στατιστικές της ίδιας της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα 25% των συμπατριωτών μας έχει βρεθεί στα τάρταρα,
δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. Βρίσκεται κάτω του ορίου φτώχειας. 200.000 άνθρωποι κάτω από το όριο της φτώχειας. Επομένως, και όταν μιλάμε για όριο φτώχειας, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν μπορεί να πληρώσει τα βασικά του, το ρεύμα του, το τηλέφωνο του, το νερό του. Έτσι καθορίζει. Επομένως, είναι τραγική η κατάσταση η οποία βρισκόμαστε σήμερα. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις και κυρίως να επενδύσουμε στο κεφάλαιο που ονομάζεται κοινωνική συνοχή της χώρας, κοινωνική πρόνοια, κοινωνική φροντίδα. Λοιπόν, έχετε από ένα λεπτό τώρα, έτσι από ένα λεπτό για να το κλείσουμε το θέμα. Μάριο τον Πελεκάνο πρώτα. Θα ολοκληρώσω λέγοντας, κύριε Δημητρόπουλε, ότι πρέπει να υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση σε αυτό το θέμα της στέγασης. Θεωρώ ότι και με τις βελτιώσεις που έγιναν στο νέο πλαίσιο στεγαστικής πολιτικής θα υπάρχουν πολύ καλύτερες, ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις, θα έλεγα, για να μπορέσει να βοηθηθεί η κοινωνία, τα νεαρά ζευγάρια, οι πολύτεκνες οικογένειες, οι ακριτικές περιοχές, οι μειονεκτικές περιοχές από αυτά τα σχέδια. Θα πρέπει βεβαίως να υπάρχει ένας συνεχής προγραμματισμός, ένας συνεχής σχεδιασμός και αναλόγως των εξελίξεων. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος. Το να έχουμε, για παράδειγμα, ένα συνεργατισμό ο οποίος να δίνει δάνεια και το 2013 να ανακαλύψουμε ότι το 80% αυτών των δανείων είναι μη εξυπηρετούμενα, δεν είναι λύση, κύριε Δημητρόπουλε. Θα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις, βιώσιμες λύσεις που θα έρθουν και θα μπορούν να φέρουν πραγματική επίλυση προβλημάτων των νοικοκυριών, χωρίς, επαναλαμβάνω, να τους φορτώνουν άλλα βάρη. Κλείνω με το ουσιαστικό. Η στέγη είναι δικαίωμα. Και επειδή είναι δικαίωμα, θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες. Εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη θα πρέπει να τη χάνουν και της μεγαλύτερης προσοχής. Γιατί στο τέλος της ημέρας, για να μπορεί κάποιος να συνεισφέρει και να προσφέρει στην κοινωνία, θα πρέπει να έχει το ελάχιστο, το φαγητό και μια στέγη πάνω από το κεφάλι. Έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, κύριε Γεωργίου, μια τελευταία σχόλια. Βεβαίως, ο συνεργατισμός το θάψανε, ξέρετε γιατί. Διότι αποφάσισαν το περίπτερο να αγοράσει την υπεραγορά. Ναι. Και έτσι έπρεπε να γίνει αυτή η πάσα προς τους κουμπάρους και τους φίλους. Και πρέπει να τα πούμε. Και υπάρχει πόρισμα εκεί. Πόρισμα που καταλογίζει τεράστιες ευθύνες και στον πρώην Γενικό Διευθυντή και στον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικό. Ποιος θα πληρώσει την ύφη? Πάλι ο λαός. Και αναμένεται να δούμε με βάση αυτό το πόρισμα ποιες ποινικές ευθύνες θα ακολουθήσουν στην πορεία. Και ο Γενικός Ελεγχτής έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα. Και η Γενική Εισαγγελία στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να λάβει ρόλο. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το θέμα το οποίο συζητάμε, ναι, στην ολιστική προσέγγιση. Χρειάζεται όμως περισσότερο όραμα, κοινωνική ευαισθησία, κοινωνική αλληλεγγύη και πιο γενναίες αποφάσεις σε ό,τι αφορά την κοινωνική πολιτική, που δυστυχώς οι πολιτικές του λιγότερου κράτους αυτής της κυβέρνησης, 8 χρόνια περίπου διακυβέρνησης, έφεραν στον πάτο και σκότωσαν τα όνειρα και των νέων ανθρώπων και κυρίως τον κόσμο που πονεί, που υποφέρει εξαιτίας των κρίσεων. Το ζητούμε να βρούμε λύσεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, και τον Μάριο τον Πελεκάνο και τον κύριο του Γεωργίου. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.